Κύριε Συντυχάκη, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, χρόνια πολλά. Και όπως είπατε και στην έναρξη, με αισιοδοξία να ταινίσουμε το αύριο. Βεβαίως με αισιοδοξία, κύριε Συντυχάκη. Εγώ θα συμπλήρωνα βέβαια ανατρεπτικό το αύριο. Ό,τι θέλετε συμπληρώσω. Καθένας θα πει ότι τα δικά του εννοείται. Με ελπίδα, με λαϊκή αντεπίθεση, το ΚΚΕ ισχυρό παντού. Εκλογική χρονιά το 2019. Μας βρίσκει πανέτοιμους να δώσουμε οποιαδήποτε μάχη βρεθεί μπροστά μας για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Θα έλεγα και εγώ ανατρεπτικό, κύριε Συντυχάκη. Από άλλη κατεύθυνση, αλλά το λέω και εγώ έτσι. Δεν έχει σημασία. Είναι ανατροπή. Και εγώ τη συμπληρώνω με ισχυρό κουκουέ παντού. Εσείς θα πείτε αυτό που θέλετε, εννοείται. Σας εύχομαι κάθε καλό προσωπικός, οικογενειακός και επίσης και καλή πορεία, γιατί είστε και υποψήφιος περιφερειάρχης στην Κρήτη, κύριε Συντυχάκη. Και να πάνε όλα καλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε την τιμή αυτή το κόμμα μου να με θέσει επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εσπήρων στην περιφέρεια Κρήτης στις ερχόμενες περιφερειακές εκλογές. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μάχη των επερχόμενων εκλογών όπως τη δίνουμε καθημερινά και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Προφανώς θα είναι ένα καυτό 2019. Η ατζέντα είναι ανοιχτή. Ακριβώς γιατί είναι πολλαπλές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές. Ποια είναι η εκτίμησή σας, αλήθεια? Ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Συντυχάκη? Τι λέτε ως ΚΚΕ, θα γίνουν όλες μαζί? Τι νομίζετε ότι θα κάνει στο τέλος ο κύριος Τσίπρας? Κοιτάξτε, τι εκτιμάτε? Σίγουρα τοπικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές είναι μαζί. Τώρα, αν οι βουλευτικές αποκύψουν να είναι η τέταρτη εκλογική αναμέτρηση, θα πάει πριν ή θα πάει μετά, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε απευθυνθεί στο Ματίο των Δελφών για να δούμε. Ναι. Προφανώς όλα θα εξαρτηθούν από μια σειρά πολιτικών εξελίξεων και στην οικονομία και κυρίως στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Και από αυτή την άποψη είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι η ατζέντα για μας ανοίγει. Θα είναι ενιαία τα πολιτικά κριτήρια για αυτές τις εκλογές. Διότι από τη μία βρίσκεται αυτή η περιβόητη δίκαιη ανάπτυξη των επενδύσεων, των αγορών, της ανταγωνιστικότητας κτλ. Που στη βάση αυτή ομονοούν οι πάντες, πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη που αφορά επιχειρηματικούς ομίλους, κατά την άποψή μας αφορά μια κούφτα κιτίνων που είναι έτοιμοι να ξεκοκαλίσουν κάθε ευρώ που θα έρθει είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης κτλ. Και από την άλλη, αυτή η ανάπτυξη θα γίνει πάνω στα τσακισμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, με τρία μνημόνια στην πλάτη, με ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, με μειωμένες συντάξεις, με μειωμένους μισθούς. Ωραία, να σας ρωτήσω εδώ όμως το εξής, κύριε Συντυχάκη. Εγώ έχω μια αντίρρηση, βέβαια, σοβαρή, κορυφαία, ως προς την δική σας αντίληψη και λογική και επιχειρηματολογία, που είναι το εξής. Λέτε μια τάξη κυφήνων. Είναι η ιδιωτική οικονομία τάξης κυφήνων? Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπατριώτες, οποίους και εσείς απευθύνεστε μέσω και των σωματείων. Δηλαδή, έχετε, πώς θα λέω, κάνετε πολιτική δουλειά και μέσα στους επαγγελματοβιοτέχνες και μέσα στους επιχειρηματίες και την υψηλή επιχειρηματικότητα. Είναι τάξης κυφήνων, κύριε Συντυχάκη? Δεν είναι βαρύ αυτό? Προφανώς νταραβερτζίδες, θα συμφωνήσω και εγώ, υπάρχουν. Και υπήρχαν και υπάρχουν. Αλλά τάξης κυφήνων είναι λίγο. Δεν ξέρω, το βρίσκω λίγο χοντρό. Τι λέτε εσείς? Ακούστε με να σας πω. Προφανώς δεν αναφερόμαστε στον αυτοαπασχολούμενο, έμπορα, επαγγελματία, στο μικρό, το μεσαίο που πασχίζει καθημερινά να πληρώσει τους φόρους, τα χαράτσια που κινδυνεύει στα πλαίσια των κόκκινων δανείων να του πάρουν το μαγαζί του. Αλλά η οργανωμένη επιχείρηση και αυτοί κυφήνες? Μια επιχείρηση οργανωμένη άνω των 50 ανθρώπων και αυτοί κυφήνες? Θα σας πω όμως το εξής. Από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ΕΣΠΑ κτλ., ξέρετε πόσα έπεσαν? Πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: βελτιώθηκαν οι συνθήκες ζωής των εργαζομένων, του αγρότη, του εργάτη, του αυτοαπασχολούμενου, του επαγγελματία, του μικρού, του μεσαίου κτλ? Ποιοι είναι αυτοί που καρπώνονται τον πλούτο, τον οποίο τον παράγει αυτός ο λαός? Εγώ θα σας πω το εξής. Ο τουρισμός, για παράδειγμα. Ναι, δεν απλώθηκε καθόλου, κύριε Συντυχάκη, αυτός ο πλούτος. Δεν απλώθηκε καθόλου στην κοινωνία. Δεν το βλέπουμε αυτό ότι απλώθηκε. Όχι, δεν απλώθηκε αυτός ο πλούτος και σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Εδώ, για παράδειγμα, στην Κρήτη, ναι. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, ο οποίος η κρίση δεν τον έπληξε. Πολλαπλασιάστηκαν οι τουρίστες στη χώρα μας. Δεν ευνοήθηκε η Κρήτη, δεν ευνοήθηκε από αυτά τα... Αμύθιτος ο πλούτος, ναι. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό που σας είπα, τσακισμένα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, ναι. Με ωράρια 12, 13 και 14 ώρες, με μισθούς της τάξης των 400 και των 500 ευρώ και η μαθητεία στα 250 ευρώ. Και μάλιστα κινδυνεύουν χωρίς επίδομα το χειμώνα πάρα πολύ ξενοδοχοί πάλι, γιατί δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων. Και φυσικά στην αγροτική οικονομία που βλέπουμε ότι έχει εξανεμιστεί το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή δεν είναι δίκαιο να μου μειώνει τη φορολογία του 15% στο 10% για τις ανώνυμες εταιρείες και την ίδια στιγμή στον αγρότη μέχρι και 27% φορολογία. Κακώς. Και αν βάλεις και τα χαράσια και τους φόρους, ναι. Να εξανεμίσεις το 50% του εισοδήματος. Και εκεί πιο άρα, κάτω λοιπόν, κάποιος κερδίζει. Ναι, ναι. Κάποιος κερδίζει. Από αυτή την άποψη λέω ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα, το καπιταλιστικό λέμε εμείς, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, που υπάρχει μια τάξη κυφήνων η οποία καρπώνεται αυτόν τον πλούτο. Δεν θέλετε να το πείτε κυφήνες, πέστε τον όπως θέλει ο καθένας. Εμείς το λέμε έτσι. Και από την άλλη υπάρχει η συντηρητική πλειοψηφία του λαού που υποφέρει. Που δεν έχει να πάρει ένα δώρο τώρα την πρωτοχρονιά για το παιδί του, ο συνταξιούχος για το εγγόνι του και πάει λέγοντας. Να λοιπόν, γιατί το 2019 πρέπει να είναι ανατρεπτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τα ψίχουλα που του δίνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί τώρα με ένα μέρισμα, δηλαδή του παίρνει 10 και σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Διαφωνούμε στον τρόπο. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, κύριε Συντυχάκη. Πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Επίσης, σας εύχομαι το ίδιο, κύριε Συντυχάκη, να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας.